Πέρασαν ωραία λοιπόν οι μπλε. Να έρθω και στους κόκκινους να δω πώς περάσανε τη μέρα τους. Ξέρω ότι η νύχτα ήταν λιγάκι δύσκολη. Ευρυδίκη, δύσκολο βράδυ. Πολύ δύσκολο βράδυ. Δεν ήταν μόνο το χθεσινό. Ήταν εδώ και 2-3 μέρες η Κατερίνα Βύχη. Οπότε δεν έχουμε κλείσει μάτι. Προσπαθούσαμε, δηλαδή, έχουμε ξυπνήσει από τα χαράματα για να την κάνουμε λίγο παρέα, να τις κάνουμε λίγο συντροφιά, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Είμαστε περισσότεροι άϊπνοι. Λοιπόν, η κατάσταση της Κατερίνας αντιμετωπίζεται. Τα πρώτα δείγματα είναι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και πιστεύω ότι θα έχουμε και τα δύο κορίτσια φυσικά σύντομα πίσω εδώ μαζί μας. Καταλαβαίνω ότι οι διάσημοι είχαν μια δύσκολη μέρα και δύσκολη νύχτα. Φαντάζομαι το κεντρικό θέμα του απόψινου συμβουλίου θα ήταν και το κεντρικό θέμα συζήτησης. Και θέλω να μάθω αν γίνανε κάποιες συζητήσεις μεταξύ σας, αν κάποιοι παίκτες ήρθαν να σας προσεγγίσουν, για να καταλάβετε όλοι μαζί πώς πρέπει να ψηφίσετε. Ασημίνα. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια ανοίξη. Το μόνο που υπόθηκε, αν θυμάμαι καλά, ήταν από την Εύρη ότι μετά τον αγώνα ίσως την ενόχλησε κάτι που είπα, που δεν το είπα σε καμία περίπτωση. Εμένα. Ναι, που δεν το είπα σε καμία περίπτωση για να πω κάτι για κάποιον. Απλά μίλησα γενικά για την ομάδα ότι θέλω να πράξουμε δίκαια και ορθά και να κοιτάξουμε, ας πούμε, να ψηφιστεί, ας πούμε, ο πιο, ας πούμε, αδύναμος αγωνιστικά που δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Όλοι σήμερα φέρουμε μια νίκη, αύριο δεν θα φέρουμε. Αναφέρεις σε εμένα, γιατί δεν έχω καταλάβει εμένα λες. Όχι, με πείραξε κάτι εμένα. Όχι, όταν ήρθες μετά τον αγώνα και μου απέφθηνε στο λόγο για αυτό που είπα. Και δεν είχε να κάνει με ένα πρόσωπο. Δεν θυμάμαι καθόλου τι είπες και τι σου είπα. Αν θέλεις να μου το πεις για να το λήξουμε και να το συζητήσουμε. Αυτό που είχα πει εγώ στον αγώνα ήταν ότι θα ήθελα η ομάδα μου να πράξει σωστά και ορθά. Αυτό. Για να πάει και μπροστά, να μην ψηφίζεται, να κερδίζει έπαθλα και όλα αυτά. Και μετά. Βγαίνοντας, η Ευρυδίκη μου είπε: εγώ, αν θυμάσαι, έφερα χθες δύο νίκες. Εγώ είπα αυτό που δεν αναφέρθηκα στο πρόσωπο της Ευρυδίκης εκείνη την ώρα. Όχι, εγώ αυτό που της είπα, συγγνώμη, Σμίνα, είπα ότι κι εγώ όταν έφερα δύο νίκες στο προηγούμενο συμβούλιο που χάσαμε, ψηφίστηκα. Άρα στο χθεσινό παιχνίδι που δεν έφερα καμία νίκη, είμαι σίγουρη ότι θα ψηφιστώ. Δεν με ενοχλεί. Αυτό της λέω ότι είναι κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Μπορεί να σου πάει ο στόχος, μπορεί να σου πάει. Υπάρχει ο παράγοντας τύχη. Και όλοι οι αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι με ένα βαθμό διαφορά, δηλαδή όλοι είναι flag race. Άρα, δεν ξέρω πού κρίνουμε ποιος είναι ο πιο αδύναμος. Μπορεί κάποιο παιχνίδι να το πάρεις, κάποιο παιχνίδι να μην το πάρεις. Όπως λέμε, όλοι εδώ είναι ικανοί να πάρουν τον πόντο. Άρα, δεν είπα κάτι διαφορετικό, ούτε διαφώνησα μαζί σου. Βασικά, νομίζω αυτό το είπες και σε μένα όταν τελείωσα. Με αυτόν τον τρόπο, κάπως έτσι, κρίνατε και τον Κώστα Παπαδόπουλο, γιατί αυτή ήταν η αντίδραση που είχε ο Κώστας σε προηγούμενα συμβούλια. Εγώ έχω μιλήσει με τον Κώστα, τον είχα ψηφίσει και του απολογήθηκα και του ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν έπρεπε να ψηφίσω τον Κώστα. Νομίζω με τον Κώστα το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο όχι να βγάλουμε έναν υποψήφιο, να βγάζεις δύο υποψηφίους, ενώ υπάρχει ένας ήδη στον τάκο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συμβίωσης στην καλύβα, κανένα. Είναι δύσκολο, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Πρέπει να ψηφιστούμε. Τι να κάνουμε.